Λέγε, θα ξεχάσετε τον χρόνο. Μακάρι, καλά να είμαστε. Αν και νομίζω ότι κάθε χρόνο τον υποσύνδεσαι δεν. Όχι, δεν υπάρχει περιορισμός. Μπορείς να έρθεις. Και μια παροιμία λέει ένα ισό κανένα. Πρέπει να το επαναλάβεις για να. Είμαι άπειρος και. Κυρίες και κύριοι. Θα διακόψουμε λίγο τη μουσική να κάνουμε να συνδεθούμε. Να συνδεθούμε λίγο με το VHF των δύο σκαφών. Hey. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε λίγο και τους κονδυλητές που είναι ακόμη μέσα. Ο κύριος Γιάννης μας ακούει. Ο κύριος Γιάννης μας ακούει. Ακούει. Κύριε Γιάννη, πείτε μας ποιον κολυμβητή έχετε. Έχω τον Βασίλη τον Κοτιάνο με τον συνοδό του κολυμπάνε αυτή τη στιγμή και οι δύο παιδιά. Σε 1/4 20 λεπτά το πολύ είμαστε έξω. Έγινε, σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ο κύριος Δημήτρης μας ακούει. Ακούει. Κύριε Δημήτρη,
πείτε μας ποιο κολυβητή έχετε, την απόστασή σας και αν είναι καλά. Έχω τον Πιαβέβουλο. Βρίσκομαι 1,5 χιλιόμετρο από την ακτή και ο κολυμπητής είναι κουρασμένος, θα προχωράει ακμαία. Περιμένουμε να φύγει το φαγκάρι. Να κάνουμε κάτι σπουδαίο για το χωριό. Το σπουδαίο ήταν να οργανώσουμε έναν αγώνα, το αποτέλεσμα του οποίου βλέπετε σήμερα. Να τον παρακολουθεί όλοι οι φίλοι ως μέσω ίντερνετ από το πρωί μέχρι αυτή τη στιγμή. Πραγματικά η εκκίνηση δόθηκε, αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία, γιατί ήταν κάποιος will you come next year? Εκεί κοντά και τα έβλεπε. Έγινε από το Φυργάνι ακριβώς δίπλα στη μεταμόρφωση. Πέσαμε στη θάλασσα τελικά 6 κολυμπητές. Ο Άγγελος Κουτλιάνος, τότε φοιτητής της ΕΑΣΑ, γυμναστής, ο Μάκης ο Παπάγγελος, αρχαιολόγος, ο Τάκης ο Ξανθόπουλος, ο αδερφός του Θανάση, μην μπερδεύεστε. Σας ο Νίκος μεταδώσουμε να βραβεύσουμε τους κολυμπητές του σημερινού αγώνα. Θα προσπαθήσουμε και αν τα καταφέρουμε, εσείς θα μας πείτε. Κυρίες και κύριοι, εδώ και 41 χρόνια στη Νικήτη γίνεται ένας μεγάλος αγώνας. Και τότε, το 1971, μια παρέα νέων της Νικήτης με κίνητρο την αγάπη για τη θάλασσα, για το απέραντο γαλάζιο, για την Νικήτη μας, κυριολεκτό για την Νικήτη μας, και το αποδεικνύουν και το αποδεικνύουμε μέχρι σήμερα, εδώ και 40 χρόνια, τόλμησαν κάτι απίστευτο για εκείνη την εποχή. Να περάσουν κολυμπώντας... Κύριε, ακούσατε σε απευθείας την... μετάδοση με τα σκάφη συνοδείας, τους καπετάνιους των δυο σκαφών που συνοδεύουν τους κολυμβητές που έμειναν στη θάλασσα. Σε λίγο θα αρχίσει η διαδικασία των απονομών και εμείς κατά τη διάρκεια θα περιμένουμε, όπως πάντα εδώ στο Σίδωνα, και τον τελευταίο κολυμβητή να τερματίσει εδώ στην παραλία της Νικήτης. Αυτή είναι η φιλοσοφία του διάπλου του Τωρονέου κόλπου. Part in the Panhellenic Championship for handicap athletes, where he came third. Miltiadis Karagiorgiadis. Γεννημένος το 1970, πυροσβέστης, τα τελευταία δύο χρόνια προπονείται για το διάπλου. Έχω ελπίσει την κόρη της Καλλικράτειας, ενώ φέτος έχω κάνει αίτηση για τον αγώνα και έλθει Μαρμαράη. Υπήρξε αθλητής οστεοπλοείας με διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο και ασχολούμαι εντατικά με την ορειβασία και την αναρρίχηση. Μιλτιάδης Καραγεωργιάδης, 41 years old, a fireman from Thessaloniki. He's been training for τον Ωραίο since 2009 and he's been a sailing athlete. Έξι, εφτά, πόσες. Ακόμα μία φορά λοιπόν ο Βασίλης, ο Κουτλιάνος θα προσπαθήσει να τερματίσει το διάπλο του Ρωναίου. Βασίλης Κουτλιάνος, 35 years old, he swam 8 times το Ρωναίος, this is his 9th attempt. Α, 8th, okay. Συνεχίζουμε με ακόμα ένα παιδί από την Νικήτη που θα προσπαθήσει για πρώτη φορά το διάπλο του Ρωναίου, ο Μάκης ο Παπαθανασίου. Εδώ. 19, νομίζω είναι και ο μικρότερος. 19 χρονών από την Νικήτη, συμμετείχε στον διάπλο της Κέλυφου Νέο Μαρμαρά και ο δεύτερος του αγώνας θα είναι εδώ. Μάκης Παπαθανασίου from Nikiti, 19 years old. He is an athlete in kickboxing and he swam in the swimming marathon from Kelifos to Neos Marmaras. And it's his first time that he will try the Torneos. Κανατάς Λευτέρης από την Νικήτη. Το διάπλο πέρσι ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε και τερμάτισε και σε αρκετά καλό χρόνο. Κανατάς Λευτέρης from Nikiti. Second participation in Torneos. Last year he finished the race in a very good time. Νικόλαος Χαλκιάς.
γεννημένος το 1978, αθλητής της ομάδας πόλο του Άλμπατρος Θεσσαλονίκης, δίπλωμα κυβερνήτη ιστιοπλοείας ανοιχτής θάλασσας, πλήρωμα σε πρωταθλήματα ιστιοπλοείας, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και οι γονείς του, η μητέρα του είναι από εδώ, από την Νικήτη. Ελπίζουμε, Νίκο, να τα καταφέρεις, να τα πας καλά. Nikos Halkias, 33 years old, he's a chemical engineer. He was an athlete of Albatros Polo Team of Thessaloniki, and he's participating in the crew of Tanza 25 sailing championships. Στον χώρο του αθλητισμού, τα 8 πρώτα χρόνια της ζωής μου έκανα ρυθμική ενόργανη, μπαλέτο, έπειτα τα επόμενα χρόνια ασχολήθηκα με το στίβο. Στα 29 μου χρόνια γνώρισα το νερό, το κολύμπι, και προπονούμε καθημερινά στην ομάδα της Μαραθώνιας Κολύμβησης Καλαμαριάς. Έχω λάβει μέρος στους εξής αγώνες: Κόρη Καλλικράτειας, Λίμνη Πλαστήρα, Παράπλους, Σκιάθου, Κόλβος Παλιουρίου, Ποσειδονία. From Thessaloniki, 30 years old. She took part in various races, marathon races in Greece, from the age of 29 years old. And from a very young age, she started getting busy with sports. Τριαντάφυλλος Πετράκης, από την Αθήνα. Γεννημένος το 1965, δημοτικός υπάλληλος. Ανοίξει το κολυμπητικό όμιλο του Ποσειδώνα Ηλυσίων και έχει λάβει μέρος στους αγώνες Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μεγάλων Αποστάσεων 2008, στην Κορώνη, πάλι Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 2009 και το 2011, ένα μήνα πριν, ήταν εδώ μαζί μας. Τριαντάφυλλος Πετράκης, from Athens. He works in the public services and he has been swimming in marathon races around Greece since 2008. Καμαρέτα Σοφία, από την Αθήνα. Γεννημένη το 1980, υπεύθυνη δωρεών Σικιαρίδιο Ίδρυμα. Έχει κολυμπήσει σε αγώνες στη Σούγια, Ντάτσα, Βόσπορο, στη Λίμνη Πλαστήρα και η πρώτη φορά θα προσπαθήσει να τερματίσει το διάπλο του Ρωναίου. Σοφία Καμαρέτα, from Athens, 31 years old. Σοφία has been a marathon swimmer and runner since 2001 and it's the first time she's taking part in Toroneos. Νεόφυτος Κομνηνός. Γεννημένος το 1978, αθλητική πανεπιστημιάδα το 1999 στην Πάτρα, πρώτος διεθνής κολυμπητικός διάπος Μακρονήσου Λαυρίου, φιλοκτήτη, χειμερινός διάπος Βουλιαγμένης, πρώτη φορά στο διάπλο του Ρωναίου. Νεόφυτος Κομνηνός, 33 years old. Αρκετά χρόνια ρεπό. Αρκετοί αγώνες, πολλές διακρίσεις, καλή επιτυχία. Zanavaras Charisis, 34 years old, from Thessaloniki. He took part in Toroneos in 2003, 2004 and 2005. And this is his fourth time. Σιούτας Παναγιώτης, από τη Θεσσαλονίκη. Και ο Παναγιώτης, ένας παλιός γνώριμος του διάπλου, με αρκετό break και ο ίδιος. Με πλούσιο βιογραφικό, αρκετές διακρίσεις και πολύ καλές θέσεις στους παλιούς διάπλους. Σιούτας Παναγιώτης, from Thessaloniki, 34 years old. He's a swimming trainer and he had many participation in Panhellenic Swimming Championships as well as in Toroneos that he swam in 2003, 2004 and 2005. Ασχολείται με πολύ μικρή ηλικία σε διάφορα αθλήματα. Κυρίως αφιερώθηκε στις πολεμικές τέχνες, όπως κατέκτησα την πρώτη θέση σε Πανελλήνιο Επίπεδο Μεικτών Τεχνικών το 1999. Συμμετοχή στη Σίβηρη, στη Φούρκα, Παραλία Γεωπονικών, Διάπλου Λίμνη Πλαστήρα, Οργιές για την Ειρήνη Σίμη, Διάπλους Λίμνη Πολυφίτου, Τσουκριάς Σκιάθος, Αγώνα Ψυχής και για πρώτη φορά στο Διάπλο του Ρωναίου. Αλέξανδρος Ανδρούτσος, 35 years old, from Thessaloniki. He is a teacher. He's been swimming since 2009 in marathon races around Greece and it's his first attempt of Toroneos. Λογοθέτης Χρήστος. Πυροσβέστης, γεννημένος το 1973, πρώτη φορά που συμμετέχει στο διάβλο του Ρωναίου Κόλπου,
Διάπλου κλίνου πλαστήρα, βελίκα, αγώνα ψυχή, χειμερινό διάπλου βουλιαγμένη. Χρήστο λογοθέτη, 38 years old from Athens. He is a fireman and he's been training in marathon swimming for 20 months now. And he took part in some of the marathon races happening around Greece. First participation in Toronto as well. Δημήτρης Αργυρόπουλος, γεννημένος το 1974. Τεχνολογικό Υπηρετικό Δήμο Θεσσαλονίκης, διακρίσεις της κολύμβησης. Πάρα πολλές. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αθλητών με Αναπηρίες, 8ος Διεθνής Αγώνας Σημερινής Κολύμβησης Παλήρια, 5ος Διεθνής Σημερινός Κολυμβητικός Διάπλους Κεφαλονιάς, 5ος αγώνας ψυχής μεταμόρφωσης, θαλάσσιος αγώνας του κόλπου Παλιουρίου, 11ος κολυμβητικός διάπλους πλαστήρας, 4ος διεθνής διάπλους Νότιας Κρήτης και πάρα μα πάρα μα πάρα πολλά άλλα. Δημήτριος Αργυρόπουλος, 37 years old. He took part in various marathon races in Greece and he's been swimming since... Πρώτη φορά στο διάπλου του Τωρονέου. Το ευχόμαστε καλή επιτυχία. Matrakis Thomas from Larissa. He took part in small races of 5 and 4 kilometers and it's his first participation in Toroneos. Eleftherios Kouvakis, 33 years old. He works in the private sector. He's been swimming in marathon races since 2006 and it's his first time in Toroneos. Dimitrios Kores. Από την Τίνο, το 1973 γεννητής, έχει λάβει μέρος στο διάπλο Μακρονίου Σουλάβριο, στο παράπλο Αγιώτα από Βελίκα. Μόνιμος κάτοικος στο νησί της Τίνου, κολυμπάει μόνο σε θάλασσα, αυτό θα σε βοηθήσει. Πρώτη φορά στο διάπλο του Ρωνέου. Δημήτριος Κορές, from Tinos, 38 years old. He's been training in marathon swimming for 3 years now. And it's his first time in Toroneos and he's been swimming in open sea every week. Καρνάκης Γεώργιος. Γεννημένος το 1977, ιδιωτικός υπάλληλος. Ironman Νέα Ζηλανδία 2011. Ironman Φρακφούρτη Γερμανία 2009. Κλίνου πλαστήρα 9 φορές αγώνες προκυλασίας, 6 φορά κλασικό μαραθώνιο Αθηνών, 2 φορές συμμετοχή στο μαραθώνιο Ολύμπου. Πολλούς αγώνες τριάμφου, πρώτη φορά στο διάπλο του Ρωνέου. Κανάκης Γεώργιος, 34 years old. He is a triathlon athlete, taking part in the championship of Ironman in New Zealand in 2011 and Ironman in Frankfurt, Germany 2009. First participation in Ρωνέους. Ασχολήθηκα με το water polo για ένα διάστημα 10 ετών. Έπαιξα να ασχολούμαι ιδιαίτερα με τον αθλητισμό. Ξανάρχισα το 2003 με ποδηλασία όπου και έχω λάβει μέρος σε πολλούς αγώνες. Από το 2008 ασχολούμαι με τη μαραθώνια, κολύμβηση και έχει συμμετάσχει πλαστήρα, μαλλιακό, σκιάθο, βουλιαγμένη, σούγια, Κρήτη, Καλαμάτα και αγώνα ψυχή. Πρώτη φορά στον Τωρονέο. Γεωργιάδης Νίκος, from Patra. He's been training in the marathon swimming since 2008 and it's his first time in Toroneos. Κορπάκης Αντώνης. Πρώτη φορά θα προσπαθήσει να κολυμπήσει το διάβλο του Ρωμαίου. Ευχόμαστε και αυτού καλή επιτυχία. Κορπάκης Αντώνης, first participation in Ρωμαίος. Και αφήνουμε για τελευταίο, ο Ξανθόπουλος ο Θανάσης. Πολύ παλιός μόνιμος του διάβλου, σας νομίζω ότι είναι ο πιο παλιός. Θανάσης Ξανθόπουλος θα προσπαθήσει για 38η, 9η, 40η φορά. Κύριε Ξανθόπουλο, έχω χάσει λίγο το μέτρημα. Μπορείτε να βγείτε να μου βοηθήσετε λίγο. Θανάσης Ξανθόπουλος from Nikiti. He will try to swim the Toroneos for the 37th time. Η ζωντανή ιστορία του διάπλου είναι με εμέν αυτός ο κύριος. Του συνόδευσε και του Στέφανο το Μέλτσι, ένα διάπλου που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Ελπίζουμε να τα καταφέρει και αύριο. Θα παρακαλούσα όλους τους αθλητές να σταθούν εδώ μπροστά για μια αναμνηστική φωτογραφία.
Πριν ξεκινήσουμε... Την απέραντη απόσταση, την αρχική απελπισία, την τάση και απαραίτηση που ξανακερδίζεται, την εμπιστοσύνη που ξαναγίνεται πίστη, την κατοχή μαθαίση που οδηγούν τον αδύναμο κολυμβητή στην παραίτηση, στην εγκατάληψη και μετά από λίγο κάτι μικρό, κάτι μικρίτσικο, σαν κεφάλι καρφίτσας, κάτι μικρό που μεγαλώνει, που χτυπάει μέσα στην καρδιά του και του λέει συνέχισε. Τερματισμού, ο Βασίλης Κουπλιάνος είναι νικητής εδώ, πολλές ώρες πάλι με τα κύματα, 14 ώρες και 10 λεπτά. Τερματίζει νικητής. Πάτησε επιτέλους το πόδι στην ακτή της νικητής. Νύχτα. Μόλις προβάλλει το φεγγάρι. Ο Βασίλης είναι εδώ κοντά μας. Στα χέρια των φίλων. Είναι ο δικός μας Βασίλης. Ένα παιδί της νικητής. Ένα παιδί που ξεκίνησε από μικρός. Τολμάει να κολυμπάει στο Τωρονέο και φέτος για μια ακόμα φορά τα κατάφερε. Βασίλης Κουτιάνος. Το χειροκρότημα και την αγάπη μας. Κατακουρασμένος, με γκάματα στην πλάτη και τα πόδια, τερματίζει, ναι, με ένα μεγάλο και πλατή χαμόγελο, ο Βασίλης. Ο Βασίλης Κουρτιάνος νικητής εδώ μπροστά μας, στην αγκαλιά των φίλων του, ναι, ο Βασίλης, ο δικός μας Βασίλης. Παρακαλούμε θερμά ο κολυμβητής να ανεβεί, να χαμηλώσει λίγο η μουσική. Παρακαλούμε ο κολυμβητής να ανεβεί μόνο με τον αδερφό του επάνω. Ναι, μόνο με τον αδερφό παρακαλώ. Είναι ο Βασίλης Κουρτιάνος, ο δικός μας Βασίλης, το παιδί από την Νικήτη. Ένας ακόμα μικρός ήρωας του διάβλου του Ρωναίου Κόλπου. Ένα παλικάρι που δάμασε τα κύματα από τις 8 παρά 3 λεπτά το πρωί. Νάτος ο Βασίλης εδώ μπροστά μας. Αυτός είναι ο διάβλος του Ρωναίου Κόλπου. Γεμάτος φόρτιση και συγκίνηση. Εδώ ανταμώνονται οι νέοι και οι κοπελιές από όλα τα μέρη του πλανήτη. Ένα λεπτό σταμένοδος. Παρακολουθούμε σε απευθείας μετάδοση. Απευθείας μετάδοση μέσω ίντερνετ σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Εικόνα από την Νικήτη. 3.000 επισκέψεις. Παρακολουθούν το διάβλο του Ρωναίου Κόλπου. Βασίλη, παρακαλώ. Βασίλη, ξεκινήσαμε το πρωί με αισιοδοξία. Πώς ήταν ο αγώνας μέχρι τις 12 το μεσημέρι? Μέχρι τις 12 ήταν, μπορώ να πω, λάδι θάλασσα. Είχα κάτι ρεύματα, τουλάχιστον εγώ τα νιώθα. Και από τις μία και μετά βγήκε μια μπουκαδούρα που με ταλαιπώρησε. Δεν με κούρασε, με ταλαιπώρησε. Ταλαιπώρησε το Βασίλη μας. Όπως βλέπετε, υπάρχει με τα κύματα βαθιές ανάσες, μεγάλα εγκάματα στην πλάτη, ένα πλατή όμως χαμόγελο του Βασίλη για τον τερματισμό, για τη μεγάλη του νίκη. Μπράβο Βασίλη μας. Σε λίγο η επίσημη απονομή. Ναι, παρακαλώ την πρόεδρο του Σιδώνα, την κυρία Κούρα, όταν μπορεί να ανέβει στην εξέδρα. Όπως βλέπετε, εμείς οι κινήθνητοι, οι κολυμβητές έχουν τη δική τους φιλοσοφία, το δικό τους αγώνα, φωτογραφίζονται, αγκαλιάζονται. Αυτό είναι το μήνυμα του διάβλου του Ρωναίου Κόλπου. Ο πιο όμορφος αγώνας στον πλανήτη. Έτσι μας λένε οι κολυμβητές που έρχονται 40 χρόνια από όλα τα μέρη της γης. Δεν υπάρχει πιο όμορφος αγώνας. Βεβαίως έχουμε τον αγώνα της μάχης, αλλά εκεί ο κολυμβητής κολυμπάει μόνος του με ένα σκάφος και μια φωτογραφική μηχανή. Δεν το γνωρίζει κανένας. Εδώ βρίσκεται στις αγκαλιές εκατοντάδων χιλιάδων φίλων του Τωρονέου. Αυτός είναι ο αγώνας μας και η ομορφιά του.
του τώρα νέου κόλπου. Το χρονόμετρο σημάδεψε 14 ώρες και 11 λεπτά για τον Βασίλη Κουτλιανό. Με συγχωρείτε, θα μεταφέρουμε λίγο το πόντιουμ για να βλέπετε τους κολυμπητές που θα ανεβούν στην εξέδρα. Του φετινού διάπλου είναι ο Ιγκόρ Πιβόσκι από τα Σκόπια, 33 ετών, ναυαγοζώστης. Παρακαλούμε τον δεύτερο αγητή, τον πρώτο Έλληνα. Θα παρακαλέσω επίσης τους επισήμους, μπορούν να κάνουν μια μικρή δήλωση, σύντομη, επαναλαμβάνω, σύντομη. Κύριε Δήμαρχε, μάλλον πρώτα τον κολυμβητή, Παναγιώτη, μια σύντομη δήλωση. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που συμμετείχαν στον Ρωναίο. Θέλω να πω ευχαριστώ στο μυαλό, τη δύναμη και την καρδιά, συνοδός μου, τον Θεοδό Σηματόπουλο, τον Σίμω Σιμονίδη και τη γυναίκα μου, τον Ζάρα Γκολίδη. Ο Παναγιώτης Χιούντας. Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Κύριε Δήμαρχε. Η πρόεδρος είπε ότι πρέπει να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και ότι ανησυχεί μήπως δεν γίνει αυτός ο διάπλος. Εγώ δεσμεύομαι από τη θέση του Δημάρχου ότι αυτός ο διάπλος κάθε χρόνο θα αναβαθμίζεται. Γιατί εσείς οδηγείτε το διάπλο. Εγώ θέλω να σας καλωσορίσω όλους στην όμορφη Νικήτη, στη συντονία μας. Να σας ευχαριστήσω που επιτάξατε την Νικήτη για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Εμείς προσπαθούμε, εγώ και συνεργάτες μου, να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό μέσα στις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Ξέρουμε για την κρίση και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Φτιάξαμε όμως το λιμάνι μας. Φέτος λειτουργεί κανονικά. Ελπίζω του χρόνου αυτή η πλατεία εδώ έχουμε προγραμματίσει και δεσμευόμαστε γι' αυτό να είναι διαφορετική. Εδώ που καθόμαστε να είναι κάτι άλλο, πιο ωραίο, πιο σύγχρονο που ταιριάζει σε αυτό το θέμα. Το έχουμε μέσα στο πλάνο αυτό και μάλιστα να το επεκτείνω ότι αυτή η πλατεία κάποιος πρότεινε να ονομαστεί πλατεία των νικητών. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και αυτό. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Συνεργαζόμαστε τώρα με τον υφυπουργό του Γιάννη Δερβελάγκα, ο οποίος θα μας στηρίξει σε ένα μεγάλο πρόγραμμα για το παλιό το χωριό. Έχουμε εντάξει ήδη τη δημιουργία του μουσείου στο παλιό χωριό γύρω στις 250.000 ευρώ. Είμαστε εδώ να μπορέσουμε να προσφέρουμε τα δύνατα δυνατά, εγώ και οι συνεργάτες μου, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλη τη μέρα παλεύουμε, αγωνιζόμαστε, να μην λείψει τίποτα, να είμαστε, αλλά μακάρι να μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα. Εγώ θα σας ευχαριστήσω εκ νέου, να πω ότι σήμερα, σε αυτή τη συγκυρία, την οικονομική συγκυρία που έχουμε όλοι, πρέπει να είμαστε περισσότερο έτσι εύστοχοι στις ενέργειές μας, να προσέχουμε τις ενέργειές μας, όλοι μας, να μην κάνουμε λάθη ή να κάνουμε λιγότερα λάθη, αλλά πάντα να έχουμε αισιοδοξία. Πάντα να έχουμε αισιοδοξία μέσα μας. Πάντα να έχουμε μέσα μας τη συλλογικότητα πλέον, να αφήσουμε την ατομικότητα στην άκρη. Αισιόδοξα λοιπόν, με χαμόγελο μπορούμε να δημιουργήσουμε το καλύτερο. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και περιμένουμε να γίνουν ο Χάρης ένα πανέμορφο παλικάρι στη Θεσσαλονίκη. Εργάστε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 4 φορές στον Τωρονέο, νικητής ευγενέστατος μαζί με τον Παναγιώτη τον Σιούτα, και παρακαλώ θερμά την πρόεδρο του Σύθωνα, την ακίνητη κυρία Ντίνα Κουρά, να βραβεύσει τον Χάρη Τζαναβάρα. Χάρης Τζαναβάρας from Thessaloniki in a time of 7 hours and 49 minutes. Καταρίνα τη Σιδηροπούλου, την Ντέμπι την Προύσαλη και τον Αντώνη τον Αντωνιάδη, που είναι
κολυμβητές και αθλητές και προπονητές επιπέδου και τον Σίμω του Σινεωνίδη που θα ήταν δικός μου συνοδός αλλά τον έδωσα στον Παναγιώτη και δικαιώθηκα για την επιλογή μου. Έτσι, συναδελφική αλληλεγγύη. Μπράβο, Χάρη. Και ενώ συνεχίζεται η διαδικασία, ο βασιλιάς του Τωρονέου, Θανάσης Αντόπουλος, είναι κοντά μας. Ο Δημήτρης Χατζηφυράκογλου, 21 ετών. Μπράβο, Δημήτρη. Ο δικός μας Δημήτρης, φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Έπαιρνε μέρος στο μικρό Διάβλου και φέτος ο Δημήτρης είναι εδώ κοντά μας. Νικητής, Δημήτρη. Μια πολύ σύντομη δήλωση, πολύ σύντομη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνοδούς μου, τον Δημήτρη του Γιουζέπα και τον Νίκο τον Βέργα, όλους τους κολυμβητές που κολύμπησαν σήμερα και όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε τον δικό μας Δημήτρη. Να περιμένει εκεί ο Δημήτρης. Παρακαλώ θερμά. Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σιδονίας, κύριο Καλλικράτη Αρσένη, να βραβεύσει τον κολυμβητή Δημήτρη Χατζητσιράκογλου. Όλοι είναι Δημήτρης Χατζητσιράκογλου from Nikiti in a time of 8 hours and 8 minutes. Ευχαριστούμε πολύ. Και συνεχίζουμε τις απονομές. Θέλει μαζί τον Γιώργο Κανάκη γιατί τερμάτισαν μαζί. 8 και 13 μάλιστα. Κουβάκης Λευτέρης, Κανάκης Γιώργος. Ναι. Θα έχουμε όμως δύο επισήμους που θα κάνουν την απονομή. Αυτή την εντολή έχω μπροστά μου. Παρακαλώ θερμά. Τον Αντιδήμαρχο Σιδονίας κύριο Αχιλέα Παπαστεργίου να βραβεύσει τον πρώτο νικητή. Κουβάκης Λευτέρης and Κανάκης Γιώργος finished the race exactly at the same time in 8 hours and 13 minutes. Ο Ιχτιάδης Καραγεωργιάδης, Μίλτο Επάνω, 41 ετών από την Καλαμαριά. Πυροσβέστης παρακαλώ. Μίλτο, μια πολύ σύντομη δήλωση. Το μεσημέρι όταν βγήκα ευχαρίστησα κάποιους ανθρώπους αλλά ξέχασα να ευχαριστήσω και την Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα. Ήταν όλα θαυμάσια, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, παρακαλούμε θερμά τον Αντιδήμαρχο Σιδονίας, κύριο Γιώργο Ψιλογιάννη, να βραβεύσει τον αθλητή. 7th winner, Καραγεωργιάδης Μίλτος from Thessaloniki, in a time of 8 hours and 17 minutes. Ετών, από το Buenos Aires, από την άλλη μεριά του πλανήτη, δικηγόρος, έμαθε για το Τωρονά και έρθε στην Νικήτη μας. Έχει κολυμπήσει πολύ μεγάλους αγώνες στην Αργεντινή, το Παναρά 60 χιλιόμετρα, στο Σαν Παόλο, στη Σάντα Φε και νάτος εδώ μπροστά στην παραλία της Νικήτης. Δεν έχουμε μεταφραστεί στα αγγλικά, θα μας κάνει ένα χαιρετισμό στα ισπανικά. Muchas gracias a toda la gente de Nikiti y a toda la gente de Grecia que me trataron muy bien. Ευχαριστούμε πολύ και τον αγαπούμε. Παρακαλώ θερμά τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητα στην Κύπρο, της κύριο Θανάτη Τσολίδη, να βραβεύσει τον Αργεντίνο αθλητή. The eighth winner is Fernando Dario Scaramella from Argentina. His time is 8 hours and 22 minutes.
Τσολίδη, κύριε Τσολίδη, μια μικρή δήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Προεδρία μας στη δυνατή κούρα για την οργάνωση που είχαμε, τους αθλητές μας και όλο αυτόν τον κόσμο που είχαν σήμερα στην Νικήτη να μας τιμήσουν την παρουσία τους. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Τσολίδη, συνεχίζουμε. Έχει άλλη μεριά της Ευρώπης. Βάουτερ Βαν Χουβελίνγκεν από την Ολλανδία, 47 ετών. Ο πανύψηλος Ολλανδός. Μάνατζερ μάρκετινγκ. Και θα τον παρακαλέσω στα ελληνικά να μας κάνει μια μικρή δήλωση. Καλησπέρα Νικήτη. Ήταν σήμερα η δεύτερη φορά που κολύμισε το τώρα νέο. Και όντως είναι, όπως λέμε, το πιο ωραίο αγώνα που υπάρχει στον κόσμο. Μπράβο. Να οι πρεσβευτές της Νικήτης. Μπράβο. Παρακαλώ θερμά τον αρχηγό της Ελλάσσονος Μειοψηφίας του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, κύριο Άγγελο Πράτσα, να... Κύριε Πράτσα, μια δήλωση. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην... Πρέπει να τα δούμε στην πράξη. Αυτό το γεγονός τιμά όλη την Ελλάδα και πρέπει να πάει ψηλά και πρέπει και... Μηχανολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πολλούς αγώνες μικρών αποστάσεων ήρθε να κολυμπήσει στον Τωρονέο. Νεόφυτε, μια σύντομη δήλωση περιμένω κολυμπητή. Εγώ θα αφιερώσω το διάπλο στη μνήμη της αδελφής μου. Εμείς σήμερα επιλέξαμε τα βαστανά μας. Τα τελειώσαμε σε 8 ώρες. Αν δεν τα επιλέγουν, κρατάνε χρόνια και δεν περνάνε τίποτε. Φιλοσοφημένες κουβέντες από ένα νεαρό αθλητή, το νεόφυτο, και παρακαλώ θερμά. 10th winner, Νεόφυτος Κρονός from Athens, in a time of 8 hours and 29 minutes. Πριν δώσω το μικρόφωνο στον αντιδήμαρχο, θέλω να πω ότι από τις 5 το πρωί είναι με το σκάφος μέσα και συντονίζει τον αγώνα. Διετέλεσε και παλιός πρόεδρος του Σίδωνα, κύριε Δημητρό. Καλησπέρα σε όλους. Δεν θα πω πολλά πράγματα, σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στην Νικήτη. Αυτό που θέλει αυτή η οργάνωση είναι έργα και τα έργα γίνονται εκεί μέσα και συνέπεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημητρό. Ναι. Ναι. Θανάσης Τσαρδόπουλος, απέτρεπες συμμετοχές στον Τωρονέο. Κολυμπάει με το φεγγάρι. Το περί... για μια ακόμα φορά εδώ στην παραλία της Νικήτης. Φύλακας Άγγελος, το σκάφος συνοδείας του Θανάση, που τον παρακολουθεί από τις 8 παρα 3 λεπτά το πρωί. Θανάση Τσαντόπουλος, το χειροκρότημα, την αγάπη μας,
η ομάδα του Σίδωνα παρούσα με το στεφάνι της Ελιάς. Ο Θανάσης σε 2 λεπτά θα είναι επάνω στην εξέδρα. Ο Θανάσης Τσαρδόπουλος είναι κοντά μας, τερματίζει με πεταλούδα. Νικητής, παρακαλούμε γρήγορα η ομάδα υποδοχής να τον ανεβάσει επάνω, γιατί περιμένουν και οι υπόλοιποι κολυμπητές για να συνεχίσουμε το πρόγραμμα των βραβεύσεων. Παρακαλούμε πολύ την ομάδα να αναφέρουν τον αθλητή στην εξέδρα. Σίδωνα να φέρουν τον Θανάση Ξαντόπουλο στην εξέδρα. Στην εξέδρα περιμένουν οι άλλοι κολυμπητές. Παρακαλώ. Ο Θανάσης Ξαντόπουλος εδώ κοντά μας, νικητής. Παρακαλούμε την ομάδα του Σίδωνα γρήγορα στην εξέδρα. Περιμένουν οι υπόλοιποι κολυμπητές. Θανάση Ξαντόπουλος, πολλές ώρες πάλι με τα κύματα. Το σκάφο συνοδείας δίπλα του, το φεγγάρι ψηλά, η δηλιακή εικόνα και ο Θανάσης τερματίζει και έρχεται εδώ στην εξέδρα. Μαζί του το φέρνει ο Στέφανος Πέτσης, ο κολυμπητής χθες, έκανε, ανεβαίνει επάνω ο Θανάσης Ανθόπουλος, να τον χειροκροτήσουμε και να συνεχίσουμε τις απονομές. Θανάσης Ανθόπουλος, ο βασιλιάς του Τωρονέου, νικητιανός, μετά το δεύτερο διάπλου κάθε χρόνο, νικητής, εξαντλημένος, ταλαιπωρημένος, αλλά πιστεύουμε ευτυχισμένος και χαρούμενος. Θανάση, καλώς ήρθες. Θανάση, συγχαρητήρια. Μπράβο, Θανάση μας. Είναι ο δικός μας Θανάσης, ο Θανάσης Ξανθόπουλος. Μπορεί να καθίσει για 1 λεπτό, Θανάση. Να πάρουμε 2-3 ανάσες. Θα έχουμε, Θανάση, μια σύντομη δήλωση. Διακόψαμε. Είμαι τόσο προετοιμαστός και δεν είχα σκοπό να κολυμπήσω. Όμως κάτι από μέσα μου δεν με πήγαινε. Και είπα, έχω 2 ατού. Πρώτο, ξέρω το δρόμο. Και δεύτερον, ο καιρός είναι πολύ καλός. Όντως, στο ξεκίνημα οι συνθήκες ήταν ιδανικές. Μέχρι τη μέση του κόλπου πήγε να βάλει ένα σπάσο και ρεκόρ. Δεν έφτανε 7 η ώρα. Δεν έφτανε με τον ήλιο. Εντάξει, έφτασα με το, υποκατάσταση του, αλλά πιο ρομαντικό με το φεγγάρι. Είναι εκεί ο Πασέλινος. Θανάση, μείνε 1 λεπτό. Μια ακόμα προσπάθεια στέφτηκε με επιτυχία. Παρακαλείται η ομάδα του Σίδωνα να πάρει το Θανάση Ξανθόπουλο. Κύριε Χριστοδούλου, μια μικρή δήλωση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα για μένα. Σήμερα είναι βραδιά αθλητών, βραδιά αγωνιστών. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν στον κολυμπητικό διάπλο και τους αθλητές και αυτούς οι οποίοι μπόρεσαν με την προσφορά τους να φέρουν εις πέρα σε αυτή την εκδήλωση. Το 2011 είναι χρονιά εθελοντισμού και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές, αλλά να ξέρετε ότι και στην πολιτική υπάρχουν αγωνιστές, γι' αυτό να είστε σκληροί κριτές αλλά δίκαιοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χριστοδούλου. Συνεχίζουμε γρήγορα. Και το κοίταμα στα κείμενα στην Καλαμάτα, στη Βόνιτσα, ο Τριαντάφυλλος τερμάτισε
σε χρόνο 9 ώρες και 51 λεπτά παρακαλώ θερμά τον Αντιδήμαρχο Πολυγύρου κύριο Χρήστο Βορδό να τιμήσει τον αθλητή. 11th winner Petrakis Triadafilos from Athens in a time of 9 hours and 51 minutes. Μια μικρή δήλωση, Τριαντάφυλλε. Πολύ ήταν όλα υπέροχα. Ευχαριστώ τον συνοδό μου, τον Τάσο, τον Παπαργύρη, Παοκάρα. Και ευχαριστώ και, τον Αλέξανδρο και τη Στέλλα που κολυμπούσαμε 6 ώρες μαζί. Και τον άλλο τον συνοδό. Και τον Μαρκάρη που δεν ξέρω το όνομα, δεν ήταν πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε Βορδέ, πολυγυρινή μια δήλωση. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που επί 41 χρόνια παλεύουν για αυτή την προσπάθεια. Συγχαρητήρια στο Σύνθον, συγχαρητήρια στο Δήμο Συνθονίας, συγχαρητήρια στο λαό της Νικήτης. Μπράβο σας. Κάνετε γνωστή την Νικήτη και την Χαλκιδική σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο Πολυγυρού. 31 φορές το διάβλο της μάχης κατέχει το ρεκόρ Guinness σε περάσματα του καναλιού της μάχης. Κολύμπησε τη λίμνη του Loch Ness. Κολύμπησε το παγωμένο νησί Γουάιτ 60 μίλια στο βόρειο παγωμένο ωκεανό. Είναι ο Σερ ο Μάικλ Πίτερ Ριντ. 70 ετών. Welcome again for one more year. Your feelings, your thoughts about the race again? Well, first I would like to thank everybody here for giving us such a wonderful reception. Secondly, I must thank my wonderful pilot, Jorgos, and the boat Uranus. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καπετάνιο, τον Γιώργο και τη βάρκα του. And finally, my crew. Και το πλήρωμα. It made an absolutely wonderful swim, hard, but I look forward to seeing you again next year. Ήταν ένα υπέροχο κολύμπι για αυτόν σήμερα. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα μας δει ξανά του χρόνου. Just one more thing. Someone asked me after the swim, what do I do to train? The answer is, I've swum 75 kilometers in the last 2 weeks. Κάποιος το ρώτησε πριν κολυμπήσει τι κάνει για να προπονηθεί και η απάντηση ήταν ότι κολύμπησε 75 χιλιόμετρα τις τελευταίες 2 εβδομάδες πριν έρθει εδώ. Thank you, Michael. Για ενημέρωσή σας, θέλω να πω ότι ο Mike Peterin είναι μέρες εδώ. Χθες είχαμε τον διάβλο του Ρωνέου Κόλπου, 71 παιδάκια, 1500 μέτρο το καθένα. Ο Μάικ έτρεχε, έφερνε ένα παιδί, κολυμπούσε, πήγαινε πίσω και έφερνε το επόμενο. Αυτός είναι ο επίτιμος δημότης της Νικήτης. Ένας Άγγλος Σερ τιμημένος στην πατρίδα του από τη βασιλική οικογένεια, τιμάει τη Νικήτη μας. Μάικλ Πίτερι, παρακαλώ θερμά. Τον κύριο Κωστή Καστέλιο, νομικό πρόσωπο αλληλεγγύης του Δήμου της Συντονίας, να τιμήσει το Μάικλ Πίτερι. Πρωταγωνιστές σε αυτό, κολυμπητές και ο σύλλογος, το Διοικητικό Συμβούλιο των Σύθων, τους οποίους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Κωστή να συνεχίσουμε.
παρακαλούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Αραμπατζή. Μια δήλωση από τον Νίκο σύντομη εικόνα. Ευχαριστήσω το κοινό για τη συμμετοχή την υπέροχη και το συνοδό μου, τον Μανούσο, τον Βασίλη και τον Βαρκάρη. Το παιδί σου είναι εδώ σήμερα. Είναι εδώ μπροστά και καμπαρώνει τον πατέρα. Ματράκης Θωμάς. Συνοδευόμενος από το πλοίο Νατάσα, 10 ώρες και 32 λεπτά. Θωμά επάνω. Λαρισαίος ο Θωμάς, ε. Πώς αυτοί οι Λαρισαίοι έμαθαν τόσο καλό κολύμπι. Θωμά, συγχαρητήρια, την αγάπη μας. Η ηλικία δεν λέει, το βιογραφικό του ποτέ δεν είχε ηλικία, ποτέ δεν είχε ημερομηνία γέννησης. Πόσο φαίνεται. Michael Peter Reid from Great Britain. He was inducted into the International Swimming Hall of Fame. There are only 8 living British swimmers in the Hall of Fame. And he was described as an aquatic legend. Μας το είπε αυτό ο Μάικλ. Ναι, υδρόβιος τρίλος. Υδρόβιος τρίλος. Έτσι μάλλον τον ονομάζεται και δεν νομίζω να έχουν άδικο γι' αυτό. Βάουτερ Βαν Χάου Βάουτερ. Έλληνας είναι πλέον, όχι Ολλανδός ο άνθρωπος. Λοιπόν, από την Ολλανδία, χρόνια στην Ελλάδα, παντρεμένος με Ελληνίδα, ελεύθερος τώρα. Τον βλέπετε εδώ μπροστά σας. Με πολλούς αγώνες, πολλές συμμετοχές και πολλούς τερματισμούς. And it's his second time in Toroneos. Συνεχίζουμε με ένα δικό μας παιδί, εδώ από την Νικήτη, τον Δημήτρη τον Χατζητσιράκογλου. Πρώτη του φορά επιχειρεί να τερματίσει τον διάπλου Toroneo Call που είχε κάνει και πέρσι αίτηση. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε ο Σύθωνας να τον βάλει στην λίστα συμμετοχόντων. Ελπίζουμε φέτος να το πάει αρκετά καλά. Δημήτρης Αργυρόπουλος, πολλές ώρες πάλι με τα κύματα. Χαρούμενος, ακμαίος, δυνατός, χαιρετάει τους συναντητές του. Μπράβο, παρακαλώ θερμά τον μεγάλο κολυμπητή, τον Στέφανο Μέτσι, να τιμήσει τον κολυμπητή. Ο αθλητής που τιμάει τον Αργυρόπουλο είναι ο κολυμπητής που έκανε 4 φορές τον Toroneo πριν μερικές μέρες. Δημήτρης Αργυρόπουλος from Thessaloniki. He finished the crossing of Toroneos in 12 hours and 48 minutes. Δημήτρης Αργυρόπουλος, μεγάλες στιγμές, η δύναμη της θέλησης. Δημήτρη, μια μικρή δήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θάνο γιατί κολύμπησε από τις 9.30 μέχρι το τέλος μαζί. Έκανε δηλαδή τον δεύτερο Toroneo μαζί, δηλαδή. Δεύτερον, θέλω τον Βαρκάρη, τον Τάσο, με βοήθησε πάρα πολύ. Τους άλλους είχα πει πριν από λίγο, στην πρώτη μου τέτοια. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύθωνα, από τον πρόεδρο μέχρι και τον τελευταίο που εργάστηκαν για να φτιάξουν αυτή την εκδήλωση, τον Δήμο, από μέσα της καρδιάς μου. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και μια δήλωση, όχι πια από τον μεγάλο κολυμπητή, αλλά από τον Συνοδό του Αργυρόπουλου. Θα σας παρακαλέσω να περισσέψει το χειροκρότημά σας, ο ενθουσιασμός σας και η χαρά σας για όλους αυτούς τους αθλητές, για τον Δημήτρη. Και μόνο που στέκονται στην γραμμή της εκκίνησης τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλα σοφά λόγια. Η Σοφία και η Αναστασία Μαυρίδου. Οι όμορφες κυρίδες. Μπράβο κοπελιές μας. Συγχαρητήρια. Τα χέρια ψηλά. Χέρια ψηλά. Δεμένα μαζί. Ο Toroneos ενώνει. Έπιασα το πονεμένο χέρι. Συγχαρητήρια στις κοπελιές μας. Πιο μπροστά λίγο λένε οι φωτογράφοι. 22nd and 23rd winners, Camareta Sofia and Mavrido Anastasia. Camareta Sofia in a time of 13 hours and 12 minutes, and Mavrido Anastasia in a time of 13 hours and 48 minutes. Παρακαλώ θερμά την ταμεία του Σύθωνα, κυρία Ειρήνη Αλέγρα, να βραβεύσει την πρώτη αθλήτρια, την Camareta Sofia.
το Γενικό Γραμματέα, τη Γενικό Γραμματέα, κυρία Χολογούνια Αθανασία, να βραβεύσει την επόμενη αθλήτρια. Τα γήπεδα ψηλά, 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 πολύ ψηλά, μέχρι τον ουρανό. Έχουμε ομορφιές τον διάβλου. Παρακαλώ μια δήλωση, κοπελιές. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε τους συνοδούς μας και τους βαρχάριτες. Και εμείς ευχαριστούμε, γλυκύτατες πάντα νηρίδες, και μια δήλωση από την άλλη κοπελιά. Το ίδιο ακριβώς ήθελα να πω και εγώ, να συγχαρώ όλα τα παιδιά για την προσπάθειά τους, ακόμα και ένα συμβουλευτή που δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Συγχαρητήρια και σε αυτόν για την προσπάθειά του, αυτό ήθελα να πω. Να ευχαριστήσω και εγώ φυσικά τους συνοδούς μου και αφιερώνω αυτή τη μέρα, θα έλεγα, στους δικούς μου ανθρώπους, στα αδέρφια μου και στους γονείς μου ήθελα να την αφιερώσω. Ευχαριστώ το σύνθωνα φυσικά. Ευχαριστούμε και εμείς τις όμορφες κοπελιές. Περάστε στη σειρά. Τελειώνουμε σιγά σιγά τη βράβευση των αθλητών μας. Παρακαλώ θερμά την ειδική γραμματέα του Σύντονα, την αεκίνητη Σιρδάρη Ευαγγελία, από τις 4 η ώρα μαζί της μπροστά στη θάλασσα. Ευαγγελία, προσφορά ακόμα είναι στον ασύρματο. Η Ευαγγελία τιμάει τον κολυμβητή, τον Βασίλη Κουτλιάνο. 24th winner, Κουτλιάνος Βασίλης from Nikiti. Με τη στολή εργασίας που φορούσαμε κι εμείς πριν από λίγο, πολύ ψηλά, ως τον ουρανό Βασίλη το κύπελο. Μπράβο Βασίλη, δεν πάει πιο πάνω. Μπορεί να πάει μέχρι τα αστέρια και να ανεβάσουμε την Nikiti μας εκεί που της αξίζει. Βασίλη, μια μικρή δήλωση. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλους σας συγχαρητήρια και στο παιδί που δεν τα κατάφερε να βγει και εύχομαι να είμαστε όλοι γεροί και του χρόνου. Ευχαριστούμε και εμείς τον Βασίλη, όμως ο Σίδωνας τιμάει όλα τα παιδιά που ξεκινούν το διάβλο. Στην τελευταία θέση, αν και δεν τερμάτισε, ήταν ο κολυμβητής Χαλκιάς με το σκάβος Κλαζάκι, αφού κολύμπησε περισσότερο από το μισό διάβλου. Παρακαλώ να ανεβεί στην εξέδρα και αφουσιάζει ο αθλητής. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, η συγκίνηση περίσσεψε. Οι αθλητές μας είναι εδώ κοντά. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για όλους αυτούς που τίμησαν τον διάβλο και την Nikiti μας. Και παρακαλώ θερμά την πρόεδρο του Σίδωνα, την κυρία Κούρα, στο μικρόφωνο. Δεν έχω φωνή. Ό,τι έμεινε, πες. Λίγο έμεινε. Ευχαριστούμε όλους τους κολυμβητές, έναν ξεχωριστά. Τον κόσμο και ευχόμαστε καλή αντάμωση για το 42ο κολυμβητικό διάβλου του Αρμαίου Κόλπου. Παρακαλώ να έρθουν όλοι οι άνθρωποι που τίμησαν την παρουσία τους εδώ να βγούμε μια νομιστική φωτογραφία με τους αθλητές. Ναι, να καθίσουν όσοι μικροί ανεβούν πάνω. Ο διάβλος που ενώνει, που μαζεύει εδώ τους κολυμβητές από όλα τα σημεία του πλανήτη και της Ελλάδας. Είναι ο διάβλος του Αρμαίου Κόλπου. Όχι, εγώ θα είμαι μακριά για να βλέπω να καμαρώνω αυτά τα παιδιά, αυτούς τους σημερινούς νικητές. Είναι εδώ κοντά, κυρία Πρόεδρος.
διάβλους κορονέου κόλπου. Με το φεγγάρι, με τα πυροτεχνήματα, με τις φωνές, με την αγάπη των κοσμητών, εδώ στην Νικήτη μας, αυτή τη στιγμή, τερματίζει ο 41ος διάβλους κορονέου κόλπου. Μεγάλες στιγμές, εδώ στην παραλία της Νικήτης, γιορτάζοντας για 41η φορά το μεγάλο μας αγώ. 41ος διάβλους κορονέου κόλπου. Μεγάλες στιγμές, όλοι οι κοντιμητές εδώ ενωμένοι, εδώ μαζεύονται τα παιδιά της Ελλάδας, τα παιδιά της Ευρώπης, τα παιδιά του κόσμου στον υπέρτατο αγώνα. Τον πιο όμορφο αγώνα μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο. Στον διάβλου του Τωρονέου κόλπου. Και εμείς οι κάτοικοι της Νικήτης, ναι, τους περιμένουμε κάθε χρόνο με ανοιχτή την αγκαλιά, παρά τα μικρά ή μεγαλύτερα λάθη μας, να τους δεχτούμε.